Μάχη για τη ζωή του δίνει ένας 70χρονος στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Παπα-Νικολάου, ο οποίος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση με βαριά πνευμονία. Τι κι αν ο άνδρας έχει πραγματοποιήσει και τις δύο δόσεις του mRNA εμβολίου. Αυτό δεν εμπόδισε τον ιό να τον μολύνει και να είναι ο πρώτος ασθενής που μπαίνει σε μονάδα εντατικής θεραπείας, αποτελώντας την εξαίρεση στον κανόνα. Ήδη είδαμε τον πρώτο εμβολιασμένο πλήρως ασθενή, χωρίς υποκείμενα νοσήματα, να μολύνεται, να μολύνεται όλη του η οικογένεια, να μολύνεται ο ίδιος και αυτή τη στιγμή δίνει τη μάχη για τη ζωή του διασωληνωμένο στη μονάδα μας. Όπως μας αποκάλυψε ο διευθυντής της ΜΕΘ του Παπα-Νικολάου, δύο νοσηλεύτριες της μονάδας του νοσοκομείου που εμβολιάστηκαν και με τις δύο δόσεις μολύνθηκαν από τον ιό, ωστόσο η κατάστασή τους δεν εμπνέει καμία ανησυχία. Δεν είναι μόνο αυτός ο ασθενής, είναι και δύο νοσηλεύτριες της μονάδας εντατικής θεραπείας πλήρως εμβολιασμένες από το τμήμα μου πήγαν διακοπές, γύρισαν μολυσμένες με πυρετό και με απομόνωση, βέβαια με ελαφρά συμπτωματολογία. Όσον αφορά τον 70χρονο, δεν έχουν βγει ακόμη οι εξετάσεις του για να διαπιστωθεί αν και κατά πόσο νοσεί από την μετάλλαξη Δέλτα, που τίνει να κυριαρχήσει σε όλον τον κόσμο. Είναι σίγουρο ότι έχει πάει να επικρατήσει και στη χώρα μας αυτή η μετάλλαξη. Τα χαρακτηριστικά της πανδημίας λοιπόν έχουν αλλάξει. Βλέπουμε δηλαδή και εμβολιασμένους να μολύνονται, ευτυχώς ελαφριά. Σας επαναλαμβάνω, είναι η εξαίρεση ο ασθενής που διασωληνώθηκε. Και εξάλλου θέλω να το τονίσω αυτό, ότι και οι εταιρείες των εμβολίων αλλά και όλες οι μελέτες δεν δείχνουν 100% προστασία, παρά ένα 10% των ασθενών που θα εμβολιαστούν δεν προφυλάσσονται. Ο κύριος Καπραβέλος τόνισε πως είναι λάθος να υπάρχει χαλάρωση στους πλήρως εμβολιασμένους, οι οποίοι θα πρέπει να προσέχουν και να τηρούν ευλαβικά τα μέτρα προστασίας. Όπως είπε χαρακτηριστικά, είναι ιδιαίτερα ανήσυχος για τη μεγάλη μετάδοση του ιού στην κοινότητα και φοβάται πως όταν θα αρχίσουν να μολύνονται μετά τους νέους, οι πολίτες άνω των 50 και οι ανεμβολίαστοι, τότε ίσως να έρθουμε αντιμέτωποι με τραγικά αποτελέσματα. Εάν επεκταθεί στις μεγάλες ηλικίες και στους στις ευπαθείς ομάδες των ανεμβολίαστων, τότε το τέταρτο κύμα θα αλλάξει τα χαρακτηριστικά. Αυτά τώρα που βλέπουμε είναι τέταρτο κύμα των κρουσμάτων, τον ονομάζουμε, ή πανδημία της νεότητας το ονομάζουμε, ή των ανεμβολίαστων, τέλος πάντων, αν επεκταθεί στους ανεμβολίαστους, τότε θα μιλάμε για τέταρτο κύμα με τραγικές συνέπειες. Αυτό που επισήμανε με νόημα ο κ. Καπραβέλος είναι ότι όσο καθυστερούμε να χτίσουμε το τείχος ανοσίας, ο ιός διασπείρεται, μεταλλάσσεται και υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο να επηρεάσει και την αποτελεσματικότητα των εμβολίων. Με τα σημερινά δεδομένα έχουμε μια μικρή μείωση της αποτελεσματικότητας. Δηλαδή εκεί που ήταν 90-92% έχει φτάσει 85%. Δηλαδή ευτυχώς τουλάχιστον τις μεταλλάξεις που γνωρίζουμε τις πιάνουνε κυριολεκτικά τα εμβόλια, αλλά δεν είμαστε σίγουροι ότι αυτό θα συμβεί εφόσον αφήνουμε τον ιό να εξελίσσεται. Όπως και να έχει, παρά το γεγονός ότι οι επιστήμονες τονίζουν ότι η πανδημία μπορεί να αναχαιτιστεί μόνο με τον εμβολιασμό του πληθυσμού, η περίπτωση του 70χρονου άνδρα που νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση σε μονάδα εντατικής θεραπείας προκαλεί όχι μόνο ανησυχία, αλλά και εύλογα ερωτήματα.